Το ΚΚΕ παρακολουθεί και μελετά με ευθύνη τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα, που είναι πράγματι πυκνές και σύνθετες. Σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, από άκρης άκρης όλο τον πλανήτη, οι αστικές τάξεις και τα κράτη τους χρειάζεται να διαχειριστούν τα ολοένα αυξανόμενα κύματα μεταναστών και προσφύγων που προκαλούνται από τον πόλεμο, τις διώξεις, την άγρια φτώχεια και την εξαθλίωση, την έλλειψη της ελπίδας εκατομμυρίων ανθρώπων για προκοπή στον τόπο τους μέσα στις συνθήκες της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Γνώμονας της παρέμβασής μας είναι η ανάγκη προστασίας αυτών των κατατρεγμένων ανθρώπων, η άνοδος της αλληλεγγύης και της κοινής πάλης όλων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, Ελλήνων, μεταναστών και προσφύγων, για ζωή και δουλειά με δικαιώματα ενάντια στην άδικη πολιτική και τον κοινό τους αντίπαλο, που είναι το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις του. Για την ανατροπή της σημερινής καπιταλιστικής βαρβαρότητας που καταδυναστεύει τους λαούς, έχοντας σταθερό και αταλάντευτο μαχητικό μέτωπο ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία και το φασιστικό δηλητήριο. Παράλληλα, με τη συνολική πολιτική παρέμβαση του κόμματός μας, παλεύουμε ενάντια στις αιτίες που οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπους στον ξεριζωμό. Το ΚΚΕ σταθερά, διαχρονικά και με πείσμα αναδεικνύει τις πραγματικές αιτίες του ξεριζωμού για εκατομμύρια ανθρώπους, μιλά για τις τεράστιες ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών αστικών κυβερνήσεων που συμμετέχουν ενεργά στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τον πόλεμο και έχουν σταδιακά μετατρέψει το έδαφος της χώρας σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό ορμητήριο, αποκαλύπτει την άδικη πολιτική της καταστολής, του εγκλωβισμού και της εργαλειοποίησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αστικά κράτη σε βάρος των μεταναστών και των προσφύγων, καθώς και το συστηματικό ξύλωμα της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες και του διεθνούς δικαίου. Στον αντίποδα, οι θέσεις, η πολιτική και η εν γέννη στάση των υπόλοιπων αστικών κομμάτων στρέφεται ενάντια στους πρόσφυγες και μετανάστες, διαιωνίζοντας την αδικία και την απανθρωπιά σε βάρος τους. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τους αποχωρήσαντες της Νέας Αριστεράς και κυβερνητικούς εταίρους ακροδεξιά μορφώματα, για να θυμόμαστε, έχουν κυβερνήσει και έχουν διαμορφώσει το άδικο και ασφυκτικό πλαίσιο σε βάρος των ξεριζωμένων, παίρνοντας διαδοχικά τη σκυτάλη ο ένας από τον άλλο. Όλοι αυτοί ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποιος βγαίνει πρώτος στην κούρσα των ατοικών εξοπλισμών, ποιος είναι ο πιο αξιόπιστος υπηρέτης των επικίνδυνων σχεδιασμών ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος προωθεί καλύτερα την ελληνοαμερικανική φιλία, ποιος πρέπει να πάρει τα εύσημα για τη στερέωση της συμμαχίας με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, ποιος συμμετέχει πιο ενεργά στις υπεριαλιστικές επιχειρήσεις που σκορπούν το θάνατο σε άλλους λαούς. Έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση και υλοποίηση της άδικης αντιμεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνοντας μέρος στα παζάρια και τους ανταγωνισμούς των κρατών μελών για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος με γνώμονα τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Καλλιεργούν ψευδεπίγραφα διλήμματα, όπως ανοιχτά ή κλειστά σύνορα, παράνομη ή νόμιμη μετανάστευση, εθνικισμός ή κοσμοπολιτισμός και άλλα. Όμως, όλα τα αστικά κόμματα συσκοτίζουν τις πραγματικές αιτίες της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, τον ταξικό χαρακτήρα των εξελίξεων, τις τεράστιες ευθύνες τους για την υλοποίηση της άδικης πολιτικής σε βάρος των μεταναστών και των προσφύγων. Γιατί η μετανάστευση και η προσφυγιά δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ούτε ένα φαινόμενο συνυφασμένο με τον ανθρώπινο πολιτισμό, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό είναι προϊόν της μετανάστευσης, όπως είπε πρόσφατα ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης. Η μετανάστευση και η προσφυγιά έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στις συνθήκες της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και βρίσκεται στο DNA αυτού του βάρβαρου συστήματος. Η ανάπτυξη για την οποία όλοι μιλούν δεν είναι ανάπτυξη για όλους, αλλά είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη που στηρίζεται στον υδρότα και την κλοπή των εργαζομένων, την ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση των πιο ευάλωτων τμήματων της εργατικής τάξης, όπως είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, τους ακόμα πιο άγριους και δυσβάσταχτους όρους αγοραπολισίας της εργατικής δύναμης σε συνθήκες διεθνοποίησης του κεφαλαίου. Το πραγματικό δίλημα για τους λαούς, σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, επιβεβαιώνεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στο μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα. Η περσινή χρονιά στην Ελλάδα, και όχι μόνο,
σημαδεύτηκε από το κλιματικό ναυάγιο της Πύλου, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο πολύνακρα ναυάγια της θάλασσας στη Μεσογείου, είπε αναλυτικά προηγούμενα ο σύντροφος Ελευθέρης. Να θυμίσω ότι το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή ανέδειξε ότι το ναυάγιο αυτό δεν ήταν απλά ένα δυστύχημα, αλλά ένα έγκλημα που συντελέστηκε πάνω στο έδαφος της άδικης πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και αστικών κυβερνήσεων με τεράστιες πολιτικές αλλά και επιχειρησιακές ευθύνες των ελληνικών αρχών. Το ΚΚΕ στήριξε με όλες του τις δυνάμεις τις πολύμορφες κινητοποίησεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, όπως και το μεγάλο συλλαλητήριο εργατικών σωματείων και φορέων στην Αθήνα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων, προωθεί με συνέπεια και προσήλωση της κατευθύνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η παραγωγικότητά της, ας το πούμε έτσι, και σε νομοθετικό επίπεδο. Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διέπρεψε στην εισαγωγή των αντιδραστικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ελληνικό δίκαιο για το μεταναστευτικό προσφυγικό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνέχισε και εμβάθυνε την προσαρμογή με τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις με νέες παρεμβάσεις στο εσωτερικό δίκαιο. Η κωδικοποίηση και οι νέοι κώδικες μετανάστευσης και υποδοχής προσφύγων ενσωμάτωσαν και επέκτηναν το ασφικτικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί σε βάρος των ξεριζωμένων. Όπως όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αποδέχεται το ρόλο της Ελλάδας ως χωροφύλακα των ευρωπαϊκών συνόρων, ως αποθήκη ανθρώπινων ψυχών, εφαρμόζοντας τους κανονισμούς του Δουβλίνου για τις πρώτες χώρες υποδοχής, την απαράδεκτη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που υπογράφηκε και πρωτοεφαρμόστηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τις λίστες των ασφαλών χωρών και όλο γενικά το ευρωενωσιακό πλαίσιο. Η αθλειότητα των ανοιχτών δομών στη Μόρια της Λέσβου, στο βαθύ της Σάμου ή την ιδωμένη στα βόρεια σύνορα της χώρας και αλλού, αντικαταστάθηκε επί των ημερών της από τις κλειστές ελεγχόμενες υπερδομές φυλακές, με νατοικές προσδιαγραφές όπως πάντοτε υπογραμμίζεται, εντείνοντας την πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού σε βάρος των ξεριζωμένων. Αυτή την περίοδο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προβάλλει τη μείωση των ροών και των αφίξεων, όπως αναφέρει. Όμως αποκρύπτει ότι στο φως της δημοσιότητας εξακολουθούν να έρχονται καταγγελίες για περιστατικά βίαιων επαναπροωθήσεων, ότι η κατάσταση στις δομές στα νησιά είναι σήμερα οριακή και στις περισσότερες από αυτές ο αριθμός των διαμενών δεν έχει ξεπεράσει τη χωρητικότητά τους. Ταυτόχρονα, οι συνθήκες που επικρατούν στις δομές είναι άσχημες, με τεράστιες ελλείψεις στο αναγκαίο προσωπικό, με μεγάλα προβλήματα στην υγειονομική περίθαλψη, όπως για παράδειγμα το χαρακτηριστικό πρόβλημα της υδροδότησης στη νέα αποκαλούμενη πρότυπο δομή στη ΣΑΜ. Την ίδια ώρα, εργολάβοι και ΜΚΟ εξακολουθούν να λιμένονται με το αζημίωτο τα διάφορα ευρωπαϊκά πακέτα για τις αναγκαίες υπηρεσίες στο μεταναστευτικό προσφυγικό για τους ασυνόδευτους ανήλικους. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα ανοιγοκλίνουν, αφήνοντας τους ξεριζωμένους απροστάτευτους από τη μια πλευρά, καθιστώντας τους εργαζόμενους όμοιρους και σε μόνιμη ανασφάλεια ή οδηγώντας και στην απόλυση πολλών από την άλλη πλευρά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Εστία για τη στέγαση και υποστήριξη των ετούντων άσυλων, που έκλεισε οριστικά. Τα προγράμματα Φίλος και Ιπποκράτης για την ιατρονοσηλευτική στήριξη των δομών ή και το πρόγραμμα Ήλιος για τη στέγαση και υποστήριξη των αναγνωρισμένων προσφύγων, που καρκινοβατεί με συνεχείς παρατάσεις υπό το μόνιμο κίνδυνο διακοπής, μεταβολές και κενά στη χρηματοδότηση και άλλα. Με τον τρόπο αυτό, η ανάγκη για συστήματα υποδοχής με αυτόνομη διαβίωση των προσφύγων σε συνδυασμό με παράλληλα αναγκαία μέτρα υποστήριξής τους για ολοκληρωμένο πρόγραμμα ένταξης όσων παραμείνουν στη χώρα μας με ευθύνη του κράτους υπονομεύεται στην πράξη και συστηματικά. Αξίζει επίσης να αναφερθούμε αυτή την περίοδο στις έντονες ανησυχίες που υπάρχουν με την αύξηση των αφίξεων στο μικρό νησί της Γάβδου και συνολικά στα νότια της Κρήτης, καθώς εκεί δεν υπάρχει καμία υποδομή υποστήριξης και υποδοχής. Οι εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εισπύρωσης στην περιφέρεια της Κρήτης έχουν ασκήσει παρεμβάσεις, απαιτώντας από το κράτος, περιφέρεια και δήμους την άμεση λήψη μέτρων προστασίας των ξεριζωμένων, για δομές προσωρινής φιλοξενίας,
γρήγορες διαδικασίες καταγραφής των αναγκών αυτών των ανθρώπων και απόδοσης ασύλου, ώστε οι πρόσφυγες να έχουν χαρτιά, να μπορούν να ταξιδέψουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Την ίδια ώρα, αυτή την περίοδο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζει για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η ίδια, συνεχίζοντας τα χανάρια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις σχετικές διαπραγματεύσεις και τα παζάρια. Οι μερίδες εκδηλώσεις, συζητήσεις διεξάγονται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα για την προβολή των δίθεν επιτευγμάτων του νέου συμφώνου, το οποίο παρουσιάζεται ως η συντεταγμένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Δημοκρατικών Αξιών απέναντι στο κύμα ανόδου ακροδεξιών δυνάμεων στην Ευρώπη. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ασκούν όψιμη κριτική για την τελική συμφωνία, με το επιχείρημα ότι τάχα η Νέα Δημοκρατία υποχώρησε στο ζήτημα του μηχανισμού αλληλεγγύης χωρίς να επιμείνει στο θέμα της υποχρεωτικής μετεγκατάστασης. Η κριτική τους όμως είναι υποκριτική και επιδερμική. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα στήριζαν τόσο το περιεχόμενο όσο και την κατεύθυνση που κινήθηκαν τα παζάρια και οι διαπραγματεύσεις, που ήταν αυτά που καθόρισαν και το αντιλαϊκό αποτέλεσμα και το οποίο ουδέποτε αμφισβήτησαν. Κανείς τους δεν λέει, μόνο το ΚΚΕ, ότι δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός αλληλεγγύης εντός εισαγωγικών στο σύμφωνο, αλλά διαμοιρασμός της καταστολής. Το ΠΑΣΟΚ και πολύ περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν τεράστιες ευθύνες για την προώθηση της άδικης πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των μεταναστών και των προσφύγων όσο ήταν κυβέρνηση, ενσωματώνοντας όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, παίρνοντας πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση της ευρωενωσιακής πολιτικής. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και άλλες σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις σκορπούν αυταπάτες για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις δίθεν δημοκρατικές αξίες και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τάχα εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα πιο χαρακτηριστική είναι η έντονη δραστηριοποίηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη όλων των αστικών κομμάτων στην προώθηση διακρατικών συμφωνιών για την προσέλκυση εργατικού δυναμικού στη χώρα για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Φυσικά, οι συμφωνίες με τρίτες χώρες αποτελούν κεντρική κατεύθυνση και του νέου συμφώνου. Είπε προηγούμενα αναλυτικά και ο σύντροφος ο Λευτέρης, και περιλαμβάνουν ρήτρες τόσο για την προσέλκυση εργατικού δυναμικού, όσο και για τη συνεργασία στην ένταση της καταστολής και τις επιστροφές. Οι συμφωνίες αυτές παρουσιάζονται ως δείγματα της λελογισμένης νόμιμης μετανάστευσης, όπως λέγεται, που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Η όλη συζήτηση αφορά τους σημαντικούς για την καπιταλιστική οικονομία κλάδους, όπως κύρια τις κατασκευές για τα μεγάλα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, βλέπε ελληνικό, τον τουρισμό επισητισμό, τον πρωτογενή τομέα, τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, π.χ. τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικές εφαρμογές και άλλα, όπως και άλλους κλάδους, π.χ. υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων. Όμως, οι διακρατικές αυτές συμφωνίες έχουν δουλεμπορικό χαρακτήρα. Το ΚΚΕ μιλά ανοιχτά για αυτό το ζήτημα. Το αστικό κράτος αναλαμβάνει να εξασφαλίσει φθηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό με τσακισμένα δικαιώματα για λογαριασμό των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Οι μετανάστες εργάτες που έρχονται στη χώρα μας, τόσο με τη διαδικασία της μετάκλησης όσο και μέσω των διακρατικών συμφωνιών, στερούνται στοιχειώδη δικαιώματα μέσα από ένα διάκριτο νομοθετικό πλαίσιο και δεδαλώδεις γραφειοκρατικές, ψηφιακές πλέον, διαδικασίες, όπως ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση σε κατάλληλα καταλήμματα, άδειες διαμονής με δικαίωμα πλήρους πρόσβασης σε εργασία, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, οικογενειακή επανένωση και άλλα. Η ομοιρία τους από τον εκάστοτε εργοδότη δημιουργεί εμπόδια στη συνδικαλιστική τους οργάνωση, το δικαίωμα στην απεργία, την από κοινού πάλι με τους Έλληνες συναδέλφους τους για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εργασιακά δικαιώματα. Στην ίδια κατεύθυνση, άλλωστε, ήταν και η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση γνωστή ως τροπολογία Κερίδη, η οποία προβλέπει την νομιμοποίηση των μεταναστών εργατών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά τουλάχιστον 3 χρόνια. Η προώθηση της τροπολογίας συνοδεύτηκε από ένα ακραίο ρατσιστικό και ξενοφοβικό λόγο, όπως για παράδειγμα, ότι η χορηγούμενη άδεια δίνει μόνο το δικαίωμα στην εργασία, λες και οι ξενιτεμένοι είναι μηχανές και όχι άνθρωποι που πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα
όπως κάθε άνθρωπος. Οι ανάγκες του κεφαλαίου σήμερα επιβάλλουν να διαμορφωθεί ένα σχέδιο νομιμοποίησης των μεταναστών εργατών χωρίς χαρτιά, όπως για παράδειγμα έγινε σταδιακά με τους Αλβανούς μετανάστες στις δεκαετίες 1990-2000. Φυσικά, η νομιμοποίηση γίνεται με τους όρους των σημερινών αναγκών του κεφαλαίου και όχι για την προστασία των μεταναστών εργατών. Γι' αυτό η ρύθμιση συνδέθηκε με την ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση από τον εργοδότη, ο οποίος παρέχει και τη σχετική βεβαίωση εργασίας για την νομιμοποίηση. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναγνώρισε ότι προχωρά στο συγκεκριμένο μέτρο για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό των γειτονικών χωρών, όπως Ιταλία και Ισπανία, που διαθέτουν ένα πιο ευέλικτο και ελκυστικό, όπως λέγεται, πλαίσιο χορήγησης σταδιών διαμονής. Το ΚΚΕ σταθερά και μόνιμα αναδεικνύει το τεράστιο ζήτημα των χιλιάδων μεταναστών εργατών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας για χρόνια χωρίς άδειες διαμονής. Είναι αυτοί οι αόρατοι, μέσα σε πολλά εισαγωγικά άνθρωποι, που διαβιούν κάτω από άθλιες, απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς πρόσβαση σε στοιχειώδη μέσα διαβίωσης και υγιεινής, χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με τον κίνδυνο της σύλληψης, φυλάκισης ή και απέλασης κάθε μέρα. Είναι τα θύματα της πιο άγρια εκμετάλλευσης και των δουλεμπορικών κυκλωμάτων διακινητών, που από τη δουλειά τους θησαυρίζουν οι μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις, η μεγάλη κατασκευαστική κολοσσή, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι βιομήχανοι και άλλοι καπιταλιστές. Η χορήγηση αδειών διαμονής με πλήρη δικαιώματα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι το ελάχιστο, το αυτονόητο αίτημα που διεκδικούν τα εργατικά συνδικάτα σταθερά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η τροπολογία Κερίδη είναι η πιο αποκαλυπτική ομολογία ότι όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση και την άγρια εκμετάλλευση αυτών των χιλιάδων αόρατων μεταναστών εργατών στη χώρα μας. Έχουν τεράστιες ευθύνες. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει ανάγκη να ενταθεί πάλι για τη χορήγηση αδειών διαμονής σε όλους τους μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα για χρόνια, για την πρόσβαση των ετούντων άσυλων στην εργασία και στο σύνολο των δικαιωμάτων τους, για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων. Ταυτόχρονα το κόμμα μας, σταθερά και διαχρονικά, στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων στις υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες για το μεταναστευτικό προσφυγικό, για την πλήρη στελέχωση όλων των υπηρεσιών μετανάστευσης, με επαρκές και μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα των υπέρμετρων καθυστερήσεων στην έκδοση των αδειών διαμονής των μεταναστών εργατών. Οι διακηρύξεις και τα προηθούμενα μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τη λεγόμενη ψηφιοποίηση και τον εξυγχρονισμό του διοικητικού μηχανισμού απαντούν στην πραγματικότητα μόνο στην ανάγκη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την εισαγωγή φθηνού εργατικού δυναμικού για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά δεν απαντούν στις ανάγκες και τις δίκαιες διεκδικήσεις για τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό για την προστασία των μεταναστών. Ταυτόχρονα ελοχεύουν κινδύνους, όπως με την εκχώρηση για παράδειγμα της αρμοδιότητας λήψης των βιομετρικών δεδομένων των μεταναστών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Απέναντι σε όλα τα παραπάνω, το κόμμα μας παίρνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να συζητήσουμε πλατιά με τον ελληνικό λαό για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό προσφυγικό, για την αποκάλυψη της παραπέρα προώθησης της άδικης πολιτικής σε βάρος των ξεριζωμένων, όπως είναι και το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, γίνεται και η σημερινή εκδήλωση. Δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού στις 8 Μάρτη, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, αναδεικνύοντας την ανάγκη να δυναμώσει πάλι για την προστασία των γυναικών ενάντια στην καταπίεση και την πολύμορφη βία, που οι γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστρες αντιμετωπίζουν σε πολλαπλάσιο βαθμό. Στις 11 Μαρτίου το κόμμα μας διοργανώνει στην Αθήνα μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή το Γενικό Γραμματέα του ενάντια στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο και την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν. Στις 21 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, θα προβάλλουμε στην Ελλάδα, στον κινηματογράφο Τριανών στην Αθήνα, το ντοκιμαντέρ The Other Half του φωτογράφου Γιώργου Μουτάφη. Το ντοκιμαντέρ προβάλλει τις προσπάθειες των προσφύγων στα σύνορα για να φτάσουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, την καταστολή σε βάρος τους. Και φυσικά, προετοιμαζόμαστε για τη Μεγάλη Παγκόσμια Μέρα της Εργατικής Τάξης, την Πρωτομαγιά, που θα διαδηλώσουμε όλοι μαζί, Έλληνες και μετανάστες εργάτες. Στη Μανολάδα της Ηλίας,
ένα σύγχρονο γκέτο αθλειότητας για χιλιάδες μετανάστες εργάτες γης, που βγάζουν τον κόκκινο χρυσό της φράουλας για να θησαυρίζουν οι σύγχρονοι μεγαλοτσιφλικάδες, θα ακουστούν για άλλη μια φορά τα συνθήματα της Πρωτομαγιάς, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και προλεταριακού διεθνισμού στην εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο. Με βάση όλα τα παραπάνω, μπροστά στις ευρωεκλογές, ο ελληνικός λαός πρέπει να αξιοποιήσει την πείρα του για την καταδίκη της άδικης πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κρατών. Να αξιοποιήσει την πείρα του για τις τεράστιες ευθύνες όλων των ελληνικών κυβερνήσεων και των αστικών κομμάτων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτής της άδικης πολιτικής, την υλοποιούν και τη στηρίζουν. Με την ψήφο στο ΚΚΕ να στείλουν αυτό το μήνυμα της καταδίκης, αλλά ταυτόχρονα και της ελπίδας για την αλληλεγγύη στα κατατρεγμένα θύματα του πολέμου και της εξαθλίωσης, για την άνοδο των κοινών αγώνων όλων των εργατών για ζωή και δουλειά με δικαιώματα, ανεξάρτητα από φυλή, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, χρώμα, θρησκεία, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προσωπικά γνωρίσματα, για την πάλη ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τον πόλεμο. Βαδίζοντας το δρόμο του μέλλοντος, για την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης με τους λαούς αφέντες στον τόπο τους, έξω από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες και τους οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, για να οικοδομήσουμε το σοσιαλιστικό κόσμο της ειρήνης και της αδελφοσύνης των λαών, χωρίς πολέμους, εκμετάλλευση και ξεριζωμό.